Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και απόψε, βράδυ Τετάρτης, και εμείς εδώ θα μιλήσουμε για ένα θέμα που απασχολεί κάθε γονιό. Σεξουαλική αγωγή, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, πότε πρέπει να ξεκινήσω να μιλάω στο παιδί μου για το σώμα του και για το σεξ, πότε χρειάζεται να έχει ολοκληρωθεί η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και τι είναι αυτό τελικά που κρατάει εμάς τους γονείς πίσω, μας κρατάει κλειδωμένους από το να μιλήσουμε στα παιδιά μας για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Σήμερα λοιπόν θα δούμε όλες αυτές τις απαντήσεις και στην παρέα μας υποδέχομαι τη Μυρσίνη Κώστοπούλου. Καλώς ήρθες, Μυρσίνη μου. Καλημέρα. Η Μυρσίνη είναι ψυχολόγος, κλινική ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Έχει υπάρξει και είναι ακόμα αρθρογράφος στα Νέα επί 14 χρόνια. Ναι, τη στήλη ψυχολογίας. Τη στήλη ψυχολογίας, εξαιρετικό έργο λοιπόν. Ελπίζω να συνεχίσει και, εγώ το και η στήλη και η εφημερίδα φυσικά. Έχεις γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο, το οποίο μπορούμε να το δούμε και τώρα αν έχουμε έτοιμη την κάρτα, αλλά θα το δούμε σίγουρα και στην πορεία της εκπομπής. Εδώ είναι λοιπόν το βιβλίο της Μυρσίνης, μιλώντας για εμάς και τα προβλήματά μας, εκδόσεις Καστανιώτη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι, Μυρσίνη? Πολύ ωραία. Μπορείτε να το προμηθευτείτε λοιπόν από τα βιβλιοπωλεία, είναι σε κυκλοφορία. Πάμε λοιπόν να μπούμε σιγά σιγά στο θέμα μας. Να ξεκινήσουμε, Μυρσίνη, από το τι είναι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και τι περιλαμβάνει τελικά η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Καταρχήν δεν περιλαμβάνει μόνο το σεξ. Θα έλεγα ότι αυτό είναι το τελευταίο θέμα που εμπεριέχεται σε όλη αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία ανάμεσα στο γονιό και στο παιδί. Νομίζω ότι είναι μια ανταλλαγή συναισθημάτων, ιδεών, αναπαραστάσεων, εικόνων, μνημών και πολλά άλλα που σχετίζονται με την έννοια της αγάπης, της επικοινωνίας, του δεσίματος, της εγκύτητας. Το πώς διαμορφώνεται μία σχέση. Μάλιστα. Μέσα σε αυτό φυσικά συμπεριλαμβάνεται και η σεξουαλική πράξη. Λοιπόν, και το πώς μεταφέρει όλο αυτό το σύστημα των συναισθημάτων και των ιδεών ο γονιός προς το παιδί, το λέμε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Πολύ ωραία. Θα κρατήσω την εγκύτητα, την έννοια του δεσμού, διότι πραγματικά πολλές φορές θεωρούμε ότι το να πούμε στα παιδιά μας πώς γίνεται το σεξ είναι όλη η ουσία, όμως δεν είναι αυτή η ουσία. Το πες πολύ ωραία, είναι το τελευταίο πράγμα, η κατάληξη όλου αυτού. Μιλάμε λοιπόν για συναισθήματα, για επικοινωνία, μιλάμε για πολλά. Θα τα δούμε όμως και σιγά σιγά αναλυτικά για το τι λέμε και σε ποια ηλικία το λέμε. Λοιπόν, σε ποια ηλικία ξεκινάμε καταρχήν? Να δούμε λίγο πότε χρειάζεται να αρχίσει η σεξουαλική αγωγή. Εγώ θα έλεγα καταρχήν ότι δεν χρειάζεται να αρχίσει από κάποια ηλικία. Δεν πρέπει να υπάρχουν καθόλου κανόνες και ψυχαναγκασμοί στο μυαλό του γονιού γύρω από το πότε. Αυτό είναι κάτι που θα μας φέρει το παιδί κοντά στο να απαντήσουμε. Όταν είναι έτοιμο λοιπόν το παιδί ηλικιακά, συναισθηματικά κλπ, τότε καλούμαστε και εμείς να δούμε αν εμείς είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε. Εγώ δηλαδή σαν γονιός θα περίμενα το παιδί μου να εκδηλώσει μια στοιχειώδη περιέργεια γύρω από το σώμα του, από την έννοια του γυμνού, από κάποια εικόνα που είδε και περιεργάστηκε μέσα του. Από κάποια αλλαγή, ίσως, που συμβαίνει. Από το πώς γεννιούνται τα μωρά. Θα περίμενα πρώτα το παιδί να με ρωτήσει και μετά να σκεφτώ πώς θα του απαντήσω. Θα δούμε βέβαια στην πορεία τι συμβαίνει για τα παιδιά που δεν ρωτάνε. Γιατί υπάρχουν και παιδιά που είναι πολύ κλειδωμένα σε αυτό το κομμάτι. Ας δούμε όμως λίγο από την υπιακή κιόλας ηλικία το πώς μπορούμε να αρχίσουμε να υποστηρίζουμε την σεξουαλική, ψυχοσεξουαλική ορίμανση του παιδιού μας. Ήδη λοιπόν από 2-3 ετών μπορούμε να ξεκινήσουμε αυτή τη δουλειά, έτσι δεν είναι, Μυρσίνη? Μπορούμε από οποιαδήποτε ηλικία να ξεκινήσουμε. Εγώ θα έλεγα καταρχήν ότι από βρέφος κιόλας η εγκύτητα που έχει ιδίως η μητέρα με το μωρό που θυλάζει το γυμνό σώμα του μωρού με τη μητέρα, και αυτό είναι μια έκφραση ερωτική, θα έλεγα, ένας ερωτικός δεσμός, ο σημαντικότερος, ο ιερότερος όλων. Από εκεί και πέρα, όσο μεγαλώνει το παιδί και αναπτύσσει τις γλωσσικές του ικανότητες και αρχίζει και κάνει ερωτήσεις από 2 ετών, 3 ετών, ιδίως όταν πάει σχολείο και συναστρέφεται με άλλα παιδάκια και παιδάκια του άλλου φίλου, μπορεί και να μας κάνει ερωτήσεις. Η συνηθέστερη ερώτηση είναι το πώς γεννιούνται τα μωρά. Έτσι. Νομίζω ότι από τη στιγμή που τίθονται ερωτήματα, καλούμαστε να απαντήσουμε. Σωστά. Να πούμε όμως ότι στην υπηαγή ηλικία σίγουρα αυτό που μπορούμε να πούμε είναι να μιλάμε για το σώμα. Έτσι δεν είναι? Για τα μέρη του σώματος, για τις διαφορές. Ακριβώς. Για την ανατομία. Ποια είναι λοιπόν τα δεν μέρη? Μιλάμε για τη σεξουαλική πράξη. Ακριβώς. Σε ένα προνήπιο. Ακριβώς. Φυσικά. Ακριβώς. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν. Μιλάμε για το σώμα. Ξεκαθαρίζουμε την ανατομία λοιπόν στο παιδάκι, στη γλώσσα του παιδιού. Και βέβαια, ένα παιδάκι 3 ετών με ένα άλλο παιδάκι 3 ετών δεν σημαίνει ότι έχουν την ίδια ικανότητα επεξεργασία του λόγου.
Ανάλογα λοιπόν με το ποιο παιδί έχουμε απέναντί μας και στις δυνατότητες που έχει το συγκεκριμένο παιδί, προσπαθούμε στη δική του γλώσσα και στις δικές του ικανότητες να απαντήσουμε πάρα πολύ απλά και ουδέτερα λόγια. Τι σημαίνει να είσαι κορίτσι, τι σημαίνει να είσαι αγόρι, με πάρα πολύ μη συναισθηματικό λόγο θα έλεγα, περιγράφοντας την ανατομία του σώματος. Απλά. Φυσικά τα γεννητικά όργανα μπορούμε να τα περιγράψουμε. Χρησιμεύει πάρα πολύ να χρησιμοποιήσουμε ειδικά βιβλία που έχουν εικόνες. Η εικόνα είναι ένα πολύ δυνατό ερέθισμα για τα μικρά παιδιά. Και μιλάμε νομίζω καταρχήν για την ανατομία. Και ίσως μπορούμε να εισάγουμε και σιγά σιγά τα παιδιά, Μυρσίνη, αν συμφωνείς και εσύ, στην ιδέα της αυτοπροστασίας. Δηλαδή, το ότι δεν αφήνουμε να αγγίζουν το σώμα μας. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κατανοητό ακόμα και σε αυτές τις ηλικίες ότι σιγά σιγά πρέπει το παιδί να καταλαβαίνει πως το σώμα του είναι κάτι δικό του, έτσι, και το διαθέτει το ίδιο στους ανθρώπους που εμπιστεύεται. Είναι πολύ σημαντικό, Φρόσο, αυτό που λες, να το περάσουμε ένα μήνυμα ότι το σώμα είναι κάτι το μια προσωπική υπόθεση, μια υποκειμενική υπόθεση. Έτσι. Υπάρχει ένας συμβολικός και ένας πραγματικός χώρος γύρω από αυτό, χωρίς να υπάρχουν καθόλου όμως οι πόνες ότι είναι κάτι το απαγορευμένο. Και είναι πολύ δυσδιάκριτες οι γραμμές ανάμεσα στο κρυφό και το απαγορευμένο. Και εκεί είναι ακριβώς αυτή η λεπτή γραμμή που πρέπει ο γονιός να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στο πώς θα το μεταφέρει. Έτσι. Είναι σημαντικό λοιπόν το παιδάκι να το αφήνουμε ακόμη και από τα 4, θα έλεγα, μάλλον από τα 3 ως τα 5 χοντρικά, να το αφήνουμε μόνο του όταν πηγαίνει στην τουαλέτα, να κάνει την ανάγκη του, όταν κάνει μπάνιο, να υπάρχει φυσικά μια εποπτεία για λόγους ασφαλείας. Να μπορεί να νιώθει ότι έχει το δικαίωμα να είναι μόνο του απέναντι στον εαυτό του και στο σώμα του. Πολύ σημαντικό. Έτσι, μεταδίδουμε αυτό το μήνυμα ότι είναι κρυφό, αλλά όχι απαγορευμένο. Έτσι. Και σιγά σιγά μεγαλώνοντας το παιδί, μπορούμε να το εξηγήσουμε και τι σημαίνει ότι δεν επιτρέπουμε σε άλλους να το βλέπουν ή να το αγγίζουν. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι αυτά τα ερωτήματα που ξεκίνησες και εσύ να το λες, Μυρσίνη, που καλούμαστε να απαντήσουμε όταν πια το παιδί μας αρχίζει να πηγαίνει σχολείο. Γιατί φέρνει στο σπίτι ερωτήματα. Για πες μου λοιπόν ποια είναι αυτά τα ερωτήματα και να δούμε και λίγο πώς θα απαντάμε αυτά τα ερωτήματα που σοκάρουν πάρα πολλούς γονείς. Λοιπόν, να σας πω από τη δική μου την Βεβαίως. Εμπειρία, έχω δύο κόρες. Η μεγάλη μου κόρη πηγαίνει στην 5η Δημοτικού, έχει ήδη αρχίσει να αναρωτιέται για τις ανθρώπινες σχέσεις και το θεωρώ πάρα πολύ υγιές. Μπορώ να πω ότι εγώ προσωπικά έχω άγχος για το τι θα της απαντήσω και πώς θα της το απαντήσω και αυτό με κινητοποιεί πάρα πολύ να απαντήσω με τον τρόπο, όχι τον σωστό τρόπο, γιατί δεν υπάρχει σωστός τρόπος, με τον τρόπο που έχει εκείνη ανάγκη να με νιώσει και να πάρει μια ασφάλεια μέσα από τις απαντήσεις. Λοιπόν, οπότε καταρχήν δεν υπάρχει σωστός τρόπος ή λάθος τρόπος. Αυτό που εγώ ακούω είναι τι σημαίνει σεξ, πώς γίνεται το σεξ και εγώ συγκεκριμένα επειδή περιμένω ένα μωρό, η ερώτηση είναι πώς έμεινες έγκυος. Έτσι, σωστά, βέβαια. Λοιπόν, προσπαθώ με πάρα πολύ απλά και ουδέτερα λόγια να περιγράψω κάποιες διαδικασίες. Αυτό που προσπαθώ να μην κάνω είναι να αποφύγω εντελώς το συναίσθημα. Δηλαδή προσπαθώ πάρα πολύ να τυλίξω όλη αυτή την επικοινωνία με την έννοια της αγάπης. Ότι εγώ με τον μπαμπά αγαπιόμαστε πάρα πολύ και από εκεί και πέρα ό,τι άλλο αυτό συνεπάγεται βέβαια στο... Μπορείς να μας πεις κάποιες ιδέες, να το πω έτσι, για το πώς θα μπορούσαμε να σχηματίσουμε αυτές τις φράσεις. Γιατί... από την ηλικία. Αν πούμε λοιπόν ότι είμαστε σε μια ηλικία των 6-7 ετών. Των 6-7 ετών θα έλεγα ότι είναι αρκετά εύκολο, με την έννοια ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πάρα πολύ το συμβολικό λόγο. Και για παράδειγμα, μια επικείμενη εγκυμοσύνη, ας πούμε, της μητέρας, την κοιλιά να την παρομοιάζουμε, ας πούμε, με ένα σπιτάκι μικρό όπου μεγαλώνει ένα μωρό και ότι αυτό το μωρό είναι προϊόν αγάπης και ότι μεγαλώνει εκεί σε ένα πάρα πολύ προστατευμένο περιβάλλον και εκεί να κάνουμε και αναφορές στο ίδιο μας το παιδί ότι ήταν αντίστοιχα μέσα σε αυτό το προστατευμένο σπιτάκι. Οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ το συμβολικό λόγο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κούκλες όπου να υπάρχει σαφώς διαφοροποιημένη ανατομία του κοριτσιού και του αγοριού. Ωραία. Άρα έχουμε αυτά τις βοήθειες, να το πω έτσι, σε αυτές τις ηλικίες. Τις συμβολικές. Είναι όσο πιο μεγαλώνει δύσκολο το παιδί, εκεί μπαίνουμε πιο πολύ στον πραγματικό κόσμο. Στον πραγματικό λόγο κιόλας. Στον πραγματικό λόγο. Έτσι, έτσι. Μάλιστα. Πάμε λίγο να δούμε το κομμάτι της γύμνιας. Ναι. Είπες κάτι ότι είναι πολύ σημαντικό να αφήνουμε τα παιδιά μας να πάνε μόνο τους τουαλέτα, να πάνε μόνο τους, να κάνουν τον μπάνιο τους με την εποπτεία φυσικά τη δική μας. Πώς εσύ ως ειδικός προσεγγίζεις το θέμα της γύμνιας
Είναι άραγε βοηθητικό και θεμητό οι γονείς να είμαστε γυμνοί, να κυκλοφορούμε μάλλον γυμνοί μπροστά στα παιδιά μας, και υπάρχει τελικά μια ηλικία από την οποία πρέπει να σταματάει αυτή η έκθεση του γυμνού σώματος από την πλευρά των γονιών? Και πάλι εδώ νομίζω, Φρόσο, δεν υπάρχουν κανόνες, με την έννοια ότι μπορεί να έχουμε ένα αμήχανο παιδί ως προς τη γυμνία, μπορεί να έχουμε και έναν αμήχανο γονιό. Συνήθως ο γονιός είναι πιο αμήχανος από το παιδί του και προβάλλει αυτή την αμφιθυμία που έχει ως προς το δικό του σώμα στο παιδί του, και το παιδί αναπαράγει την ίδια αντίσταση ως προς το δικό του σώμα. Τι σημαίνει αυτό? Όπως νιώθει ο καθένας καλύτερα. Αν ένας γονιός δεν νιώθει άνετα με το να είναι γυμνός απέναντι στο παιδί του, να μην πιέσει τον εαυτό του να το κάνει. Mm-hmm. Είναι πολύ πιο υγιής η εικόνα ενός γονιού που είναι ντυμένος ή σχεδόν ντυμένος μπροστά στο παιδί του, μέσα στο μπάνιο ας πούμε, και νιώθει καλά μέσα σε αυτό και μεταφέρει αυτή την εικόνα του, αυτό που θέλω, αυτό υποστηρίζω, παρά ένας γονιός που πιέζεται να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που τον κάνει να νιώθει άνετα και δίνει μεικτά μηνύματα στο παιδί. Αντίστοιχα, ένα παιδάκι πολύ συχνά μπορεί να δούμε ότι είναι λίγο πιο ισοστρεφές, πιο υποτονικό, πιο ντροπαλό από ένα άλλο, και μπορεί στη θάλασσα, για παράδειγμα, ένα παιδάκι ας πούμε 4 ετών, μπορεί να μην θέλει να είναι γυμνό ή μόνο με το κάτω μέρος του μαγιού, και να θέλει να βάλει το σουτιέν. Οφείλουμε να σεβαστούμε. Δεν το πιέζουμε να μην το βάλει, θυμίζοντάς το ότι είναι μωρό ή πολύ μικρό παιδί και πρέπει να είναι έτσι. Σεβόμαστε απόλυτα τα όρια και τις επιθυμίες του παιδιού ως προς το τι αντέχει να κάνει ή να μην κάνει σε σχέση με το δικό του σώμα. Εάν ένας γονιός νιώθει πολύ ελεύθερο στο να κυκλοφορεί γυμνός μες στο σπίτι, και νιώθει καλά με αυτό, τι λέμε εκεί, Μυρσίνη? Νομίζω πρέπει να λάβει υπόψη του ποιο παιδί έχει απέναντί του. Μπορεί να έχει 2 παιδιά, μπορεί να έχει 3 παιδιά, και το κάθε παιδί να μεταφράζει αλλιώς μέσα του αυτή την εικόνα. Το ένα παιδί μπορεί να νιώθει αμήχανο, το άλλο μπορεί να νιώθει αντίστοιχα ελεύθερο. Σίγουρα αυτή την ελευθερία δεν πρέπει να την επιβάλλει στο παιδί του. Και είναι αλήθεια ότι όσο μεγαλώνει και ένα παιδί και όσο μπαίνει στην προεφηβεία και στην εφηβεία του και αρχίζει και ανακαλύπτει και το δικό του σώμα, ενδεχομένως να βγάλει μια μηχανία προς τη γύμνια. Έτσι δεν είναι, σε αντίθεση με την πολύ παιδική, νηπιακή ηλικία, που υπάρχει και αυτή η περιέργεια στο να μας ξεγυμνώσουν τα παιδιά μας και να ανακαλύψουν το σώμα. Εγώ θα έλεγα ακόμη και από το δημοτικό, όσο μάλλον φυσικά στην εφηβεία, θα πρέπει τα όρια να είναι λίγο πιο σαφή ως προς το φύλο του γονιού και το φύλο του παιδιού, και τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται σε πολύ γενικές γραμμές το παιδί να βλέπει. Δηλαδή, σε γενικές γραμμές, καλό είναι τα αγόρια να βλέπουν περισσότερο τον μπαμπά γυμνό, εφόσον υπάρχουν οι συνθήκες για να γίνει κάτι τέτοιο, και τα κορίτσια τη μητέρα. Νομίζω ότι όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, αυτό πρέπει να εδραιώνεται σαν εικόνα. Φυσικά, το γυμνό σώμα του γονιού του αντίθετου φύλου, δηλαδή ένα αγοράκι με τη μαμά, ενώ η μαμά πρέπει να είναι πιο προσεκτική απέναντι προς το αγόρι, δεν θα πρέπει να είναι πάλι κάτι το απαγορευμένο. Γιατί εκεί το παιδί μπορεί να το εξειδανικεύσει και να χτιστούν άλλες φαντασιώσεις γύρω από αυτό, έτσι, που δεν τις θέλουν. Όπως για κάθε τι απαγορευμένο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Μάλιστα. Άρα το προσεγγίζουμε όλο αυτό με μια ήπια διάθεση, δεν υπερβάλλουμε, δεν κρύβουμε με φανατισμό, δεν είμαστε και απροκάλυπτοι, ειδικά στα παιδιά του άλλου φύλου. Και σεβόμαστε πάρα πολύ ποιο παιδί έχουμε απέναντί μας, με ποια χαρακτηριστικά προσωπικότητα. Πολύ ωραία. Πάμε λίγο στην εφηβεία. Καταρχήν, επειδή μιλήσαμε λίγο για το φύλο του γονιού προς το φύλο του παιδιού, θα έλεγες, Μερσίνη, ότι είναι προτιμότερο, ιδανικά, έτσι, να προσεγγίζει ο γονέας του ίδιου φύλου το παιδί, μιλώντας πια στην εφηβεία για το σεξ? Εξαρτάται από το πόσο προετοιμασμένος είναι ο εν λόγω γονέας να μιλήσει για αυτά τα θέματα. Ξέρετε, εμείς οι γυναίκες είμαστε εκ των πραγμάτων πιο παρεμποδισμένες απέναντι σε αυτά τα θέματα. Των πραγμάτων. Μπορεί ένας πατέρας να είναι πιο έτοιμος να μιλήσει ανοιχτά με την κόρη του από ότι μία μητέρα με την κόρη της. Οπότε εγώ θα έλεγα καταρχήν ότι δεν είναι τόσο σημαντικό το φύλο του γονιού, του γονέα, όσο το πόσο προετοιμασμένος είναι να μιλήσει γι' αυτό. Φυσικά, αν μία μητέρα είναι εξοικειωμένη με όλο το κομμάτι της σεξουαλικότητας της δικής της, θα είναι προτιμότερο, γιατί γνωρίζει και ζητήματα που ένας πατέρας δεν γνωρίζει. Θα έλεγα στην εφηβεία ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, επειδή ο έφηβος κρατάει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εσωτερικό για τον εαυτό του, και τα όρια που θα πρέπει να είναι πάρα πολύ, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ώστε να μην εισβάλλουμε στο συμβολικό χώρο του εφήβου.
να μην πάμε και τον βομβαρδίσουμε με πολλές πληροφορίες ή πολλά ερωτηματικά, ή να μην πάμε να εκμεύσουμε τι κάνει όταν είναι μόνος στο δωμάτιο κλπ. Αλλά να του δώσουμε το χώρο και την ασφάλεια να έρθει σε εμάς να μας ρωτήσει και να αναρωτηθεί. Εκεί θα έλεγα λοιπόν ότι πέραν του σεξ να μιλήσουμε πολύ για θέματα ασφάλειας, για σεξουαλικά μεταδεδόμενα νοσήματα, για τρόπους πρόληψης εγκυμοσύνης και για άλλα μείζωνα ζητήματα τα οποία οφείλουμε να προστατέψουμε. Έτσι, ακριβώς. Άρα αυτά. Ένα παιδί το οποίο πια μπαίνει στην εφηβεία, οφείλουμε σαν γονείς να το ενημερώσουμε σωστά για τα σεξουαλικά μεταδεδόμενα νοσήματα, για το τι σημαίνει αντισύλληψη, για το τι σημαίνει μια ανεπίθυμη με την εγκυμοσύνη, σωματικά και ψυχικά για ένα παιδί. Φυσικά. Αγόρι και κορίτσι, φυσικά, που θα το βιώσει και όλο το σώμα. Και για ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης κλπ. Ακριβώς. Άρα. Εκεί μπορούν να μπουν και κάποια ερωτήματα γύρω από την ομοφιλοφιλία. Δηλαδή, εφόσον ο έφηβος μπει σε τέτοιου είδους ερωτήματα, γιατί μπορεί να έχει ένα μαθητή ή μια μαθήτρια με ομοφιλοφιλικές τάσεις, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε και για αυτό το θέμα. Τι μπορούμε να πούμε εκεί, Μυρσίνη? Νομίζω πάλι εκεί πρέπει να αναρωτηθούμε ποιες είναι οι δικές μας συστάσεις και αναπαραστάσεις γύρω από την ομοφιλοφιλία. Ο καθένας βέβαια σκέφτεται διαφορετικά γύρω από αυτό το θέμα. Θα έλεγα εκεί να πιέσουμε τον εαυτό μας, έστω να υποδηθούμε έναν σχετικά ουδέτερο, με έναν ουδέτερο τρόπο να επικοινωνήσουμε στο παιδί μας ότι είναι μια διαφορετική μορφή έκφρασης της σεξουαλικότητας. Χωρίς να στιγματίσουμε με θετικό ή με αρνητικό πρόσημο. Ακόμα λοιπόν και αν κάποιος δεν νιώθει καλά με αυτό, οφείλει απέναντι στο παιδί του να είναι ουδέτερος. Έστω να υποδηθεί. Έτσι. Είναι καλύτερο από το να μην υποδηθεί. Και να πούμε σε αυτό το σημείο, επειδή όντως αυτά είναι πολύ σπουδαία θέματα, πως είναι πολύ σωστή και καλή ιδέα να συμβουλευτεί ένας γονιός έναν ειδικό, εάν νιώθει πως δεν ξέρει πως να προσεγγίσει το παιδί του σε αυτά τα ζητήματα. Φυσικά. Έτσι δεν είναι? Πρέπει να είναι προετοιμασμένος από πριν. Οπότε θα έλεγα ότι ένας γονιός που έχει παιδιά που μεγαλώνουν, οφείλει να διαβάσει, να ενημερωθεί, να πάρει βιβλία, να συμβουλευτεί ειδικούς ψυχικής υγείας για να είναι προετοιμασμένος, γιατί ξέρετε, καμιά φορά τα παιδιά μας πιάνουν προειδοποιήτως. Έτσι, έτσι, έτσι. Πάμε να δούμε λίγο τι μπλοκάρει τους γονείς από το να μιλήσουν στα παιδιά τους για το σεξ και το σώμα. Βλέπουμε πάρα πολλούς γονείς, ενώ πλέον υπάρχει τόση πληροφόρηση, υπάρχει το διαδίκτυο, που όλοι υπάρχουν μέσα σε αυτό, βέβαια με τα πολλά αρνητικά και εκεί. Κι όμως διστάζουν. Γιατί διστάζουν οι γονείς να μιλήσουν εσύ για κάτι τέτοιο στα παιδιά που γνωρίζουν πως είναι απαραίτητο, πως είναι σπουδαίο θέμα για τη δική τους σωστή ψυχοσεξουαλική ορίμανση? Από τη μία υπάρχει λογική αυτό που λες, ότι είναι τόσο σημαντικό να το κάνω. Από την άλλη υπάρχει ότι αν μιλήσω για το παιδί μου, για το σεξ, το παιδί μου πάβει να είναι παιδί. Γίνεται ενήλικας. Αν το παιδί γίνει ενήλικας και εγώ γίνομαι γυραιότερος. Έτσι δεν είναι? Οπότε νομίζω ότι πίσω από όλο αυτό υπάρχει και ένας φόβος απέναντι σε ένα χρόνο που περνάει και δεν γυρνάει πίσω. Από εκεί και πέρα φυσικά το σεξ παραμένει μία μη ουδέτερη έννοια κοινωνικά και νομίζω ότι όλοι μας κουβαλάμε αναπόφευκτα μέσα μας ανάμεικτα συναισθήματα, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Τώρα, ένας γονιός που έχει μεγαλώσει σε ένα αυταρχικό περιβάλλον γονεϊκό, όπου το σεξ ήταν απαγορευμένο, δεν έχει μπει ποτέ σε επικοινωνία μέσα στην οικογένεια ή σε λόγο. Ένας γονιός συνεσταλμένος ο ίδιος με τη δική του σεξουαλικότητα ή ένας γονιός που δεν έχει πάρει ποτέ ικανοποίηση από το σεξ. Νομίζω ότι όλα αυτά παίζουν πάρα πολύ ρόλο στο πόσο παρεμποδισμένος είναι απέναντι στο παιδί του. Και φυσικά θα πρέπει να το δουλέψει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι προτού μιλήσει. Δηλαδή, είναι καλύτερα να μην μιλήσει στο παιδί του για το σεξ παρά να μιλήσει όντας τόσο βουτυγμένος μέσα στα δικά του σκοτάδια, ας πούμε, που κουβαλάει. Και υπάρχουν και πολλοί γονείς με σύνη που φοβούνται πως αν μιλήσουν για το σεξ θα το φέρουν κοντά. Με την έννοια ότι αν μιλήσω στο παιδί μου για το σεξ χωρίς εκείνο να με ρωτήσει, και εδώ θα είναι και η ερώτησή μου τι κάνουμε όταν δεν μας ρωτάει το παιδί, θα το βάλω στη διαδικασία να το ψάξει το σεξ, να κάνει σεξ. Αυτό φρόνησε ένας πολύ μεγάλος μύθος. Πολλοί γονείς νομίζουν ότι μη μιλώντας το παιδί τους για το σεξ, ότι το προστατεύουν από το να γίνει το παιδί σεξουαλικά πολύ ενεργό και ξεφύγει από τα όρια. Αυτό που έχει τεκμηριωθεί και μέσα από τις επιστημονικές έρευνες είναι ότι όσο καλύτερα ενημερωμένο είναι ένας έφηβος ή μία έφηβη γύρω από το σεξ, τόσο περισσότερο ξέρει να προστατεύει τον εαυτό του και συναισθηματικά και σωματικά και σεξουαλικά. Άρα δεν το φοβόμαστε, ίσα ίσα ξέρουμε ότι αν ενημερώσουμε θα γίνει στο πιο σωστό χρόνο η είσοδος στη σεξουαλική ζωή.
Και να δούμε και λίγο πού οδηγεί τελικά η απουσία σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, για να δώσουμε και κάποια κίνητρα. Τι θα συμβεί εάν δεν μιλήσουμε στο παιδί μας για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, και πριν μπούμε σε αυτό, μάλλον μισή, να δούμε λίγο και τι κάνουμε αν δεν μας ρωτήσει. Γιατί το αφήσαμε λίγο στον αέρα αυτό το ερώτημα. Τι κάνουμε αν δεν μας ρωτήσει, και μετά θα δούμε και πού οδηγεί η απουσία. Αν δεν μας ρωτήσει, μιλάμε τώρα για το ανήλικο παιδί. Μιλάμε για το παιδί μας το οποίο μπαίνει στην εφηβεία του σιγά σιγά. Είναι πλέον 10 ετών. Λοιπόν. Είναι 11. Ξέρουμε ότι πλέον τα παιδιά ξεκινούν πολύ νωρίτερα τις σεξουαλικές πρακτικές, τα παιχνίδια, τα ερωτικά. Άρα, δεν μας λέει τίποτα το παιδί μας. Παρ' όλα αυτά, η ίδια του ηλικία μας αφυπνίζει. Κοίταξε να δεις. Εγώ νομίζω ότι ένας προέφηβος, ο οποίος δεν έχει ποτέ αγγίξει λεκτικά το θέμα της σεξουαλικότητας μαζί μας, είναι μία ένδειξη ότι κάτι έχουμε κάνει λάθος. Mm. Όταν λέω έχουμε κάνει λάθος, δεν σημαίνει ότι είμαστε κακοί γονείς. Ότι κάτι κάπου δεν πιάσαμε σωστά στη σωστή στιγμή όπου έπρεπε. Λοιπόν, το μυαλό μου πάει στο ότι όπως ο έφηβος συγκαλύπτει το κομμάτι της σεξουαλικότητας, έτσι και εμείς κάπου το έχουμε συγκαλύψει όταν κληθήκαμε να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, αυτό που λέμε μπορεί να έχουμε κάνει τα στραβά μάτια σε καταστάσεις όπου θα έπρεπε να είμαστε πιο επικοινωνιακές προς το θέμα. Το άλλο που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι ένας έφηβος που δεν μιλάει για το σεξ δεν έχει την άνεση να μιλήσει για συναισθήματα με τους γονείς του. Μπορεί να ντρέπεται, μπορεί να έχει μια γενικότερη αμηχανία γύρω από την επικοινωνία στο κομμάτι της επικοινωνίας με τους γονείς του. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει. Μάλιστα. Το γιατί δεν επικοινωνεί μαζί μας σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Και εμείς κάνουμε μια κίνηση σε αυτό, να τον προσεγγίσουμε σιγά σιγά με κάποιες αφορμές. Μη ειδική στο σεξ και περισσότερο εστιασμένη στο πώς θα προσεγγίσουμε συναισθηματικά το παιδί μας, για να τον βοηθήσουμε να μας προσεγγίσει και από εκεί και πέρα να μας ανοιχτεί εκείνο. Βλέπω πολλούς γονείς οι οποίοι είτε θα μιλήσουν πάρα πολύ αρνητικά για το σεξ, ότι πρόσεχε, είναι επικίνδυνο, το οποίο επίσης έχει σαφώς κινδύνους, έτσι δεν είναι, ή θα μιλάνε μόνο θετικά. Τι κάνουμε, ποια είναι η πιο σωστή προσέγγιση εδώ? Τώρα που μου είπες έτσι, θυμήθηκα πάρα πολλές περιπτώσεις στη κλινική μου δουλειά όπου μαμάδες γίνονται φίλες με τα παιδιά τους, τις κόρες τους συγκεκριμένα, έτσι, που είναι 15, 16, 17 ετών, και μιλάνε για το πώς κάνουν σεξ είτε με τον μπαμπά τους είτε με τους διάφορους ερωτικούς συντρόφους τους, και υπάρχει μία πλήρης άρση ορίων απέναντι σε αυτό, σε αυτή την επικοινωνία, που το θεωρώ εξαιρετικά επιβαρυντικό για τον ψυχισμό ενός παιδιού, και απογοητεύομαι πάρα πολύ όταν ακούω τέτοιες ιστορίες. Άρα, αντίστοιχα και η δαιμονοποίηση της σεξουαλικής πράξης βέβαια στιγματίζει το σεξ και το παιδί αρχίζει και αναπαράγει μέσα του πολύ αρνητικά συναισθήματα. Άρα ισορροπία θέλουμε. Θέλουμε ισορροπία, θέλουμε ουδετερότητα και θέλουμε και ένα περιτύλιγμα αγάπης, έτσι, και εγκύτητας πάνω από όλα. Και εγκύτητας. Και για τις στιγμές που τα παιδιά καταλαβαίνουν πως οι γονείς τους κάνουν σεξ. Από τη μια, και ως ειδικός ξέρω καλά πως το θέλουμε αυτό. Θέλουμε να ξέρουμε, να πιστεύουμε μάλλον, ότι οι γονείς μας είναι κοντά, αυτή η εγκύτητα, η συναισθηματική, που αποτυπώνεται και σεξουαλικά, πως είναι ένα ζευγάρι υγιές, ολοκληρωμένο. Από την άλλη, είναι αρκετά αμήχανο το να αισθάνομαι ότι οι γονείς μου κάνουν σεξ στο διπλανό δωμάτιο, έτσι δεν είναι, ή ακόμα και να τους δω να κάνουν σεξ. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να κρατάνε κάποια όρια, να κλείνουν πόρτες, να κλειδώνουν και να φροντίζουν αυτό να μην γίνεται σε μια στιγμή της ημέρας όπου τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση στον προσωπικό τους χώρο καταρχήν. Πρέπει να είναι προσεκτικοί οι γονείς και το οφείλουν απέναντι στα παιδιά τους. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ένα παιδί που ξέρει ότι οι γονείς του έχουν σεξουαλικές σχέσεις θα πρέπει να νιώθει πάρα πολύ μεγάλη χαρά μέσα του, που οι γονείς του είναι ακόμα ερωτευμένοι, αγαπιούνται. Και θα πάρει πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια μέσα από αυτό και θα φροντίζει και αυτό να αναπαράγει τις ίδιες ανάγκες μεγαλώνοντας και να βρει μια αντίστοιχη σχέση αγάπης στη ζωή. Γιατί είναι το και το πρότυπο άλλωστε, η σχέση του γονιού, των γονιών. Πάμε να κλείσουμε με το να δούμε πού οδηγεί η απουσία σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Εάν δεν μιλήσουμε ποτέ στα παιδιά μας για το σεξ, για το σώμα τους, για την εγκύτητα, για το δεσμό, ποιους κινδύνους χτίζουμε εμείς οι ίδιοι? Ξέρεις, καμιά φορά νιώθω ότι ό,τι αφήνουμε ασαφές ή σε εκκρεμότητα είναι πάντα πιο επικίνδυνο από κάτι που λέμε, ακόμη και αν αυτό που πούμε είναι λάθος. Δηλαδή, το να αφήσουμε μία σιωπή γύρω από το θέμα της σεξουαλικότητας είναι κάτι που εύκολα το παιδί θα εσωτερικεύσει και θα αρχίσει να σιωπαίνει και το ίδιο
απέναντι σε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι είναι ένα παιδί που ως μετέπειτα ενήλικας μπορεί να μην αναγνωρίζει τις σεξουαλικές του ορμές, mm-hmm. να τις απαγορεύει, να τις καταπιέζει, να τις καταστέλει, και ξέρουμε αυτό πώς μπορεί να οδηγήσει σε διάφορες ψυχοσεξουαλικές αποκλίσεις ή διαταραχές. Μπορεί να είναι ένα παιδί που να χτίσει μια πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση γύρω από τον εαυτό του, διότι η σεξουαλική ταυτότητα είναι κομμάτι της ταυτότητας της συνολικής του εαυτού. Οπότε μπορεί το παιδί να αρχίσει να χρεώνει αυτή τη σιωπή στον εαυτό του σε μια βαθύτερη ελλειμματικότητα. Χτίζουμε λοιπόν μέσα από αυτή τη σιωπή ανασφαλή παιδιά, ανασφαλείς ενήλικες και ενήλικες που αρνούνται να αποδεχτούν τη σεξουαλικότητά τους. Και που δεν ξέρουν και να κάνουν σχέσεις, Μυρσίνη, έτσι. Δεν έχουν μάθει το πιο βασικό. Φυσικά. Πώς κάνω σχέσεις και πώς διαθέτω την ψυχή, το συναίσθημα, το σώμα μου. Μάλιστα. Λοιπόν, είσαι υπέροχη, τα λες πάρα πολύ όμορφα πραγματικά. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν εδώ κοντά μας. Θέλω να σε ευχηθώ με το καλό, να έχεις ένα γερό μωράκι. Και θα ήθελα πολύ, όταν το καλό τακτοποιηθείς, να τα ξαναπούμε. Να δείξουμε άλλη μια φορά το βιβλίο σου, Μυρσίνη, το οποίο μπορούν οι τηλεθεατές μας να το προμηθευτούν από τη βιβλιοπωλεία, μιλώντας για εμάς και τα προβλήματά μας, εκδόσεις Καστανιώτη. Μίλησε μας, αν θες, και δύο λεπτά για το βιβλίο. Τι μπορούμε να βρούμε μέσα σε αυτό το βιβλίο? Το βιβλίο αυτό είναι μια δουλειά ετών που προέκυψε μέσα από τη συνεργασία μου με την εφημερίδα Τα Νέα, που αγαπάω πάρα πολύ. Είναι ενότητες πολύ έτσι βασικές σε θέματα ψυχολογίας, όπως είναι ο ψυχισμός μιας γυναίκας, ο ψυχισμός ενός άνδρα, τι είναι οι ψυχικές διαταραχές και ποιες περιλαμβάνουν, ποιες είναι οι τρέχουσες ψυχοθεραπείες που υλοποιούνται στον χώρο της ψυχικής υγείας. Είναι μια γενικότερη ενημέρωση γύρω από το θέμα της ψυχικής υγείας, γραμμένο σε μια πάρα πολύ απλή γλώσσα, που θέλω να μπορεί ο μη ειδικός να διαβάσει και να καταλάβει πράγματα για τον εαυτό του. Άρα είναι και υλικό που συνέλεξες τα χρόνια που έχεις εργαστεί στα Νέα και που έχουν υπάρξει τόσες θεματολογίες που έχεις προσεγγίσει, έτσι δεν είναι, ναι, ως ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μυρσίνη, σε ευχαριστώ θερμά. Και εγώ ευχαριστώ που ήσουν εδώ μαζί μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς που μας παρακολουθήσατε και απόψε. Άλλο ένα βράδυ Τετάρτης. Να ευχηθώ καλό υπόλοιπο στην εβδομάδα σας. Ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και εμείς ξανά μαζί την επόμενη Τετάρτη στις 10.30 στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Καλό βράδυ, γεια σας.